του προκατόχου του Πατριάρχη Αθηναγόρα, απέστειλε στο Βατικανό τον μακαριστό Μητροπολίτη Χαλκιδόνος Μελίτωνα, πρώτοτη τάξη της Ιεράς Συνόδου του Πατριαρχείου, για να συμμετάσχει στην 10η επέτειο από τις άρσεις των αναθεμάτων μεταξύ της Ελληνικής Ορθοδόξου και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ο Μητροπολίτης Μελίτων ανέγνωσε μήνυμα του Πατριάρχη Δημητρίου, με το οποίο ανακοινώνεται επίσημα η ίδρυση Πανορθοδόξου Επιτροπής για την έναρξη σοβαρού διαλόγου με τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Το 1987 ο Οικουμενικός Πατριάρχης ολοκλήρωσε ένα ιστορικό ποιμαντορικό προσκύνημα διάρκειας ενός έτους, περιοδεύοντας τα Ορθόδοξα Πατριαρχία Αλεξανδρίας, Ιερουσαλήμ, Ρωσίας, Σερβίας, Ρουμανίας και Γεωργίας. Επίσης επισκέφθηκε τις εκκλησίες της Ελλάδος και της Πολωνίας, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών στη Γενέβη, τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι Ρόμπερτ Ράνσι στο Λονδίνο και τον Πάπα Ιωάννη Παύλο II στο Βατικανό. Στις 17 Δεκεμβρίου 1989, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος προέστη στις τελετές εγγενείων του νέου Πατριαρχικού Μεγάρου ενός συγκροτήματος γραφείων, αιθουσών συνεδριάσεων και διαμερισμάτων των μελών της Ιεράς Συνόδου. Επρόκειτο για μια ημέρα ανεξίτηλης μνήμης, κατά την οποία συγκεντρώθηκαν κορυφαίοι πνευματικοί, εκκλησιαστικοί, πολιτικοί και κοινωνικοί ηγέτες από όλα τα μέρη του κόσμου. Το νέο Μέγαρο ήταν αποτέλεσμα πολύχρονων προσπαθειών που υλοποιήθηκαν με τη συμβολή του πρώην Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζίμι Κάρτερ, και του Αρχιεπισκόπου Ιακώβου. Το ταξίδι του Οικουμενικού Πατριάρχη Δημητρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες το καλοκαίρι του 1990 αποτελεί την πρώτη επίσκεψη Οικουμενικού Πατριάρχη στο Δυτικό Ημισφαίριο. Κυρίες και κύριοι, σας μιλάμε απευθείας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Φανάρι, από όπου θα παρακολουθήσετε σε λίγα λεπτά την εξώδιο ακολουθία για τον μεγάλο ηγέτη της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, Πατριάρχη, Οικουμενικό Πατριάρχη Δημήτριο τον Πρώτο. Όπως μπορείτε να δείτε στις οθόνες σας, ο Πατριαρχικός Νεός είναι γεμάτος από πιστούς που έχουν συρρεύσει από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αλλά και από το εξωτερικό. Παρευρίσκονται επίσης ο Πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Αντώνης Σαμαράς, εκπρόσωποι κομμάτων. Όπως βλέπω από εδώ που βρίσκομαι, τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, κύριο Γιάννη Χαραλαμπόπουλο, την πρόεδρο του Συνασπισμού, κυρία Μαρία Δαμανάκη, τον κύριο Λεωνίδα Κύρκο. Επίσης είναι ο πρόεδρος της Βουλής, κύριος Αθανάσιος Τσαλδάρης, ο δήμαρχος Αθηναίων, κύριος Αντώνης Τρίτσης. Παρευρίσκονται επίσης πολλοί ηγέτες Ορθόδοξων Πατριαρχείων, εκπρόσωποι ξένων δογμάτων, ο νομάρχης Κωνσταντινούπολος ως εκπρόσωπος της τουρκικής κυβερνήσεως, πολλοί ομογενείς από την Αμερική και την Αυστραλία και πολλοί εκπρόσωποι της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής της Ελλάδος. Φάρος της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως πέρασε από θύελλες στην προσπάθειά του να κρατηθεί ως προμαχώνας του γένους. Ο εκ λοιπόν Πατριάρχης ήταν ο 261ος Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινούπολεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης. Στο πέρασμα των αιώνων, το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως πέρασε από πολλές τρικυμίες, ακόμη και πριν την άλωση της πόλης το 1453. Η πρώτη φάση της ιστορίας του εντοπίζεται κατά τη Βυζαντινή περίοδο, 330 με 1453. Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Ιουστινιανού, καταστράφηκαν κατά την περιόνιμη στάση του Νίκα όχι μόνο οι δύο ναοί, Θεοδοσιανή Αγία Σοφία και Αγία Ειρήνη, αλλά και όλα τα άλλα κτίρια του. Χρόνια εξορίας στην Νίκαια, από το 1205 ως το 1261, εγκαταστάθηκε και πάλι στον παλαιό του πατριαρχικό οίκο, που είχε όμως καταπονηθεί από τα δεινά της λατινικής άλωσης και τη φθορά του χρόνου. Παρ' όλα αυτά, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, χωρίς να χάσει τίποτα από το κύρος και τη ζωτικότητά του, παρέμεινε στα πατροπαράδοτα οικήματά του ως την 29η Μαΐου του 1453, την αποφράδα ημέρα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ το Δεύτερο τον Πορθητή. Τότε ο Γενάδιος Σχολάριος δέχθηκε να γίνει Πατριάρχης Κωνσταντινούπολεως. Δεν πέρασε όμως πολύς καιρός και ο Γενάδιος διαπίστωσε ότι η περιοχή που βρισκόταν ο μεγαλοπρεπής ναός δεν ήταν ο κατάλληλος τόπος για να συνεχίσει ήρεμα τη ζωή του το Πατριαρχείο. Έτσι, στα 1456 ζήτησε και έλαβε από τον Σουλτάνο την άδεια να μετακομίσει στη γυναικεία τότε μονή της Παμακαρίστου. Με την πάροδο του χρόνου, όσο βέβαια πλήθαιναν οι ανάγκες, γίνονταν προστίκες και επισκευές στα κτίρια της μονής. Δυστυχώς όμως όλοι οι κόποι φιλότιμων πατριαρχών εξουδετερώθηκαν από την κακή συμπεριφορά
άλλων που συνέτειναν στον εξωστήτο Πατριαρχείο από τη Μονή, η οποία μετατράπηκε από τον Σουλτάνο Μουράτ τον Τρίτο σε τζαμί. Μετά την έξωση, ο Πατριάρχης στράφηκε στα ιδιόκτητα κτίρια των ηγεμόνων της Βλαχίας. Η μεταφορά του Πατριαρχείου στο Φανάρι έγινε επί Πατριαρχίας Ματθαίου του Δεύτερου από το 1598 στο 1602, ο οποίος και επιμελήθηκε της ανακαίνησης και επισκευής των κελιών του. Ο ναός όμως έμεινε όπως ήταν, μικρός και ακατάλληλος για πατριαρχικός. Γι' αυτό και το 1614 ο Πατριάρχης Τιμόθεος τον ανοικοδόμησε με εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο ναός στις νέες του διαστάσεις εξυπηρέτησε το Πατριαρχείο ως το τέλος του αιώνα, όταν μια μεγάλη πυρκαγιά στις αρχές του 18ου αιώνα έκανε στάχτη ολόκληρη την περιοχή του Φαναρίου. Όμως αυτή τη στιγμή αρχίζει η εξόδιος ακολουθία, την οποία και θα παρακολουθήσουμε. Thank you.
Και η ανάπαυση και η ενέργεια του Θεού, του Θεού, του Θεού, του Θεού,
δουλειά, ο Θεός ημών, συντηρητών των αναπλέγγωνων, συντών άνθρωπων, των πανεπιστημίων και των
ευλογημένου του Θεού Δημητρίου Πατριάρχου, Θεό Θεός ημών και εσύ την δόξα με να πέμπομε, στην το ανάπτωση παλπή και το Παναγίο και αγαπώ και το Θεό του Θεού με τη νύου και αίκη του αιώνας των αιών. Oh,
Και είναι κρύε Χριστό, αναστήσω.
Και ώστε η εκκλησία
αυτός επιτυχεί στην ζωή αυτού εδόξα σας, αυτός και την έξω και την εξόδου των Αγίων και το πνεύμα σου με τα πάνω των απαιών και των ευθυσάντων συναρρήσεων. Με ακούτε?
Ευαγγέλου του Καλλιέργου Χριστού Λαζάρου και Πάντων των Αγίων και την ψυχή του Εκκλησίου Μεταστάτου του Κούρου και Κυρίου Πατριάρχου, έσκυρε δικαίωτα, εγκόρπισα πράγμα να πάψει και με τη δικαίωση να ρωτήσει, ότι είμαστε ελεήσει και σώσει, ο αγαθό και του λάθο και ελεήσει του Θεού. Καρδία της Ορθοδοξίας, η καρδία του Πατριάρχου Δημητρίου, το σύμβολο και βίωμα της αγάπης, δεν σταμάτησε να χτυπά τα ρεκάνη τα περασμένη τετάρτη με Δευτέρα του Οκτωβρίου. Και η μη χειραγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία, πέντημον περιζητή καστολή, στην οίκομα οφειλέστα των Πατριάρχης του αιώνα. Το μέγανε τη ταπεινώση, αποστολική λιτότητη, πραόνιστη και κανοχή. Τον πολιώνει ημένα, τον εκφραστή τη καρμολίτη τη ορθοδοξία και τη πονεμένη προμοιοσύνη, Δημήτριον των στενών, ω τη μετατριήμερο περίπου ασθένεια, εν μεγάλη ηρεμία και χριστιανική γαλήνη, παρέδωκε το πνεύμα ει τον πάση. Έθεσε ο όρθιος και ο δυνατός και η κίνησή του συνεκλώνησε των πανορθόδοξων, των διαχριστιανικών κόσμων, έθνη και λαού πολλού και μάλιστα των ημέτερων γένων, σε διθέντων πάντων του μεγάλου θεοπατικού πατρός και πατριάρχου, ο οποίος έσκεφε με την αγάπη του και ενίσχυε και κατήφθηνε με τα τεχνολογία και οδηγία του την μεγάλη εκκλησία και σύνολον την ουρανών ορθοδοξία. Σεβασμιότατε προεδρεύον της Αγίας και Ιεράς Θεσμικού της Συνόδου, θεσπορούσα των ιεραρχών πορεία του Οικουμενικού Θεόνου, μακαριότατοι προκαθήμενοι και λυπή εκπρόσωποι των κατατόπους Αγίων Ορθοδόξων Εκκλησιών, σεβάσμοι εκπρόσωποι των λοιπών χριστιανικών εκκλησιών, εκτοπότατοι, τετριμένοι πατέρες, αδελφοί και περιούχοι ελαές του Κυρίου. Απέθανε Μωυσής, ο ηγέτης Κυρίου, και έκλαψαν αυτόν οι Ισραήλοι. Οι λόγοι ούχοι του Δευτερονομίου, αναφερόμενοι στον θάνατον του Θεόπτου Μωυσέως, την κάνουν κλήρως συμμορφένη και δίαν επίκαιρη την παρούσαν περίπτωση της εν Κυρίω κοιμήσεως της αυτού ποιοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Δημητρίου του Ρώσου. Διότι ο προφευγόμενος σήμερον εις την αιωνιώδης αυτοφιεράκη της Πιτρός Εκκλησίας υπήρξε όντως καθ' όλη τη ζωή αυτού και την αποδιαφόρων θέσεων μεγίστη προσφοράν αυτού προς τον λαόν του Θεού της Εδέστη, της Εκεράνη και των κοινοτήτων Ταταούδων και Φερίκιοε και γενικώς της πόλεως τάσης, ιδιαίτερος όμως καθ' όλη την μακράν και δαυτιλώς ευλογημένη πατριαρχία του, πιστή εικόν του μεγάλου Μωυσέως. Και τούτο όχι μόνο κατά την γαλινιαία μορφή, αλλά κυρίως και προπάντων κατά το προφητικό ήθος και την προσφορά, αναδειχθείς χαρισματικός εν τη ταπεινώση και αποκλειστικός εν διαπλώτητη. Ο αλήθου μνήμη και άκρος δημοφιλής εις όλους καταστάσεις Οικουμενικός Πατριάρχης Δημήτριος, δια της γαλήνης, καρτερικότητος και αγάπης του, εμπλήρωσε φάμβους των λαών του Θεού εις Ανατολήν και Δύσην, με το ηλαρόν του προσώπου του και με όλα τα σωφιλής πρωτοβουλίες του επί 20 σχεδόν έτη, γενόμενος εν πάση πρότυπον αγαθού ποιμένος και λεβίτου Αγίας Βιωτής. Εάν ιδιαιτέρως χαρακτηριστικές ιδιότητες του Μωυσέως υπήρξαν αφενός με νυστερά φύση και η ανεπιφύλακτος υπακοής των Θεών, τον οποίον εδίωσε ενώπιος ενωπίο, αφεζέρου δε το πράον και η απλότης εναντίον παντός του λαού, εαυτέ αρετέ και τα αυτά χαρακτηριστικά εφόσον διαβίου των μόλις και των μόλις προμικρού ακόμη ευλογούντα και αγιάζοντα πάντα σημάς πολυσέβαστον, πολυφίλικον και πολύκβαστον πατέρα αυθέντη και δεσπότη ημών Δημήτριον.
και όπως ο Μωυσής εμφυπείου εδόησε, αδιάθεστα τα τεκμήρια της παιδιακών ιδιαίτερας του Θεού Προνοίας, δια των οποίων τον επιφυλάτε το μεγάλη και ιερά εκ ολόκληρων των Ισραήλ Αποστολή, ούτω και ο αλήθιμος Πατριάρχης Δημήτριος, όλος απροβλέπτος, άνιστα θαυματουργικός, ανεδείχθη από στρόφους της πρωτοθρόνου κατά Ανατολάς Ορθοδόξου Εκκλησίας, μη έχουν ποτέ διανοηθεί ή επιδιώξει τι ούτων τι, αλλά αντιθέτως και με τα δακρύων αποποιούμενος την εν λόγω προτινωμένη εις αυτόν υψηλήν τιμήν και ευθύνην και κρίσιν, μέχρι τότου ή προς την Εκκλησία ενευτερής υπακοήν ενίκησε την εαυτού ταπείνωση και των ένθεων φόβων πρώτου όντως βασιλικού αξιώματος του προκατημένου του Οικουμενικού Θρόνου. Στην περίπτωση δηλαδή του κεκοιμημένου Πατριάρχου ημών, εγένε το σύγχρονο πραγματικότης, εκείνο όπερ συνέβαινε εις περιπτώσεις μεγάλων πατέρων της χριστιανικής αρχαιότητος,
Gavi Benizio. Fosse chiuso, ecce la poteuto mega pronomion, nana corise ipopandon, ane stigmaticon, idia con legomenon dimotion stesson dolicodromiseon, osso abbiam fil fisico sigeti, o pio schiemonon epitea cui la uprosopusum, catenis et liti chiacondas, εμπνέον σεβασμόν ειρήνη και ευλογία. Εθεμελίωσε μια νέα περίοδον και των Οικουμενικών Θρόνων. Περίοδον διακονίας της αγάπης. Κατέβαλε ένα όχρος προσπαθίας για την αίσθεια της Παναγίας τάφης έδρας. Και με το παράδειγμα του εσπράγησε το ακρεσνές της περίοδου τάφης και καταλήγει έργων και επιτέγματα ιστορικής και τούτα αυτό μοναδικής σημασίας. Ο Πατριάρχης Δημήτριος από την ανησυχία και την πέληξη αυτού αοριστίαν εκ των λοιπόν αναρρυθμίτων πειρασμών έσωθεν και έξωθεν, εκ των οικείων και των αλωτρίων, έπλαθε τον στηρίζοντα άρθρον. Ήπαινε το δερμένον ένδυμα. Επρόσεχε να μην απολευθεί ούτε σταγόν από την αληθή ουσία της Εκκλησίας. Ναι, ο Οικουμενικός Θρόνος εν το προσώπο του πεπιλημένε δέσποτα, έβρε τον κήρυκα των πολλών άθρων του, τον αρήγνω στον αρετή πατριάρχη του, τον αληθή εμπνευστή του. Η ιστορική ανά των κόσμων, Ανατολής και Δύσεως, πορεία αγάπης, ειρήνης και ενότητος, προς τας Αγίας Ορθοδόξους και λοιπάς χριστιανικάς εκκλησίας, διεκκλησιαστικούς οργανισμούς, το κάθημα του θρόνου Άγιον Όρος, την Ιερά Νήθρων Πάτμων και των Νέων Κόσμων αφήθησαν μεταξύ των ανθρώπων τα ευγενέστερα των αισθημάτων και ανευτέρωσαν το πρόνημα και τα ελπίδα των ευτοημένων για να τον βήσουν να απολυθούν εκ νέου της τιμίους αγώνας υπερηρήτης, δικαιοσύνης, καταλλαγής και αγάπης εις όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Το μήνυμα της πορείας ανά των κόσμων του Πατριάρχου Δημητρίου ίσο το της άκρας ταπεινώσεως. Αυτό τούτο το γνώρισμα και κόσμημα της μεγάλης Εκκλησίας. Και ίσο η σεμνώτης και η απλώτης εκείνε, οι οποίοι κατέκτησαν τα σκαρδία των Ορθοδόξων από όπου κι αν ούτω διήλθε, και οι οποίοι απόκτησαν ακόμη και τους εναντίους και κατέστησαν τον Πατριάρχη μας προσωπικότητα παγκοίνως αναγνωριζομένη και σεβαστή. Εδιορθόδοξη σχέση, η σύσφυξη και η προοδόξον υπήρξαν ένα εκ των κυριότερων μελημάτων της Πατριαρχίας Δημητρίου του Πρώτου. Εγνώριζε καλώς ότι άνευ της πανορθοδόξου συνεργασίας, συμπνίας και ενότητος, τίποτε δεν θα ήταν δυνατόν να επιτευχθεί στις ημέρες που επαρούσε, κατά το οποίο ο κόσμος όλος κινείται προς συμφιλίωση, καταλλαγή και ενότητα. Δια τούτο και εμερήμησε για την πανορθόδοξη ενότητα, που όχι μόνο για των προσωπικών επισκέπτων και επαφών αυτού μετά των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά και για τις προωθήσεως των θεμάτων, τα οποία πρόκειται προς συζήτηση και επίλυση εν ώψη της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξης Εκκλησίας, ως εκείνο της Ορθοδόξου Διασποράς, του οποίου η Αγία επίλυση, συμφώνως προς την κανονική ζωή και τάξη της Ορθοδοξίας, ευρίσκεται πάντοτε εις το επίκεντρο της προμήλωσης του Πατριάρχου ημών. Τι διμερείς θεολογικοί διάλογοι, τους οποίους εν φόβο Θεού και αυθινή προς την ακαινοτόμη των αλήθειων του Ευαγγελίου αφοσιώθη, ενεκαινίασε ο Πατριάρχης Δημήτριος, με ατομιζόμενο χριστιανικών εκκλησιών και δογμάτων, απετέλεσαν ως άστος ιστορικών σταθμών εις τα εκκλησιαστικά και θεολογικά πράγματα του 20ου αιώνος, δια των οποίων εγενναίες των επερχομένων θα μακαρίσουν την Αγία Ψυχή του Δημητρίου του Πρώτου. Διότι, δια των συνεχιζομένων διμερών του των διαλόγων, ως και δια των ενδιοικουμενική κινήση πολύ ενωρίτερων αρξαμένου έργου μια γενικότερας καταλλαγής και συνεργασίας, δεν κατέστη δυνατός βεβαίως ακόμη ο προσούμενος βαθμός θεολογικής συμφωνίας, ώστε να ταινείται τώρα η επανένωση του χριστιανικού κόσμου εις μία Εκκλησία, όμως ουδείς δύναται να αρκετεί, όχι δια των εν λόγω ιερών και τιμίων προσπαθειών, καλλιεργούνται βαθμιαίως τα πνεύματα, ίσως να αναγνωρίζουν εκ νέου τη σπουδαιότητα των θεολογικών και ηθικών αξιών,
τα οποία κατοικία σε ενελικουμενικέ συνόδη και αδιέρετο εκκλησία τη πρώτη χιλιετία και τα οποία εγγράφησαν αναλυόκουν δια των αιώνων, με υψηλότατον μάλιστα ενίοτε τίμημα και καθημά στην μαρτυρική ορθοδοξία και δίκαιο διάγωνο τα πει πάντε στο κούτο στρώμα. Ω προ δε τα σχέση του αηνίτου Πατριάρχου προ του παγκόσμιου βαθμού τα μέσου συνεργάτα και υπαλλήλου στην πατριαρχική αυλή, θα είχε ένα παλό έκαστο θυμών να διηγηθεί συγκινητικά παραδείγματα και στιγμιότυπα, μαρτυρούντα το μεγαλείο τη αρχή και αγία ψυχή του Πατριάρχου Δημητρή. Γενικώ εμπροκειμένο, δύναται να λεφθεί χωρί ίχνο υπερβολή ότι ποτέ ίσω η έννοια τη αυθεντία δεν ευρέθη ταυτισμένη με την έννοια της αγάπης εν το προσώπο ανωτάσω εξαιρετικού λειτουργού όσον εις την περίπτωση του Πατριάρχου Δημητρίου. Ιδέα της πρώτης μου, όχις από Θεού και ευμενή προνοίας του αείδηλε Πατριάρχα, έστων την ευλογία να σε διακονήσω εκτενώς από των διαφόρων θέσεων των ιστορικών γραφείων και τελευταίως και από την ευλογική θέσεως της αρχιγραμματίας, και να δεχτώ παρά των σεπτών χειρών σου την χάρη της ιεροσύνης και αρχιεροσύνης, εν ευγνωμοσύνη ομολογώ, κατά την ιεράν τάφτη στιγμή και ώραν, ότι η μετασκού εν γένει αναστροφή υπή ψευδική αλήθων μαθημάτων αδαμαντίζου εξαιρετικού ήθος και απέθνους πατερικής σοφίας, εις τύπος όλος άτυπων και ατόλυπων, διό και περισσότερον ίσως παντός άλλου θα αισθαντώμενε δεξής, εμείς τα θεματικά που τέκνα των εξαποσίας του αποπανηθών. Αλλά και ο ευλογημένος και καθερικός λαός της πλέον αμέσου πίστης του εντάφλα επιμακρών θα εθιμείται ασφαλώς των πράων και μηδίκιων, σωστολικών και λαοφιλία κειμενά του, των οποίων σήμερα ενδιδεύουν. Περίπτωνον άλλωστε δείγμα το ότι ο ίδιος μακαριστός εμπατριάρχης Δημήτριος ο πρώτος υπήρξε ο εμπάθησε ο πρόβλητος και λαοφιλέστατος της συγχρόνου ορθοδοξίας ηγέτη, αποτελεί και αυτή η άφη η αυτοπρόσωπος παρουσία και την προσευχή σήμερον εντάστα, ο σύστατος φόρος τιμής και αγάπης των θεστών προκατημένων των κατατόπους αγιωτάτων ορθοδόξων αυτοκεφάλων εκκλησιών, εκπροσώπων άλλων χριστιανικών εκκλησιών και δογμάτων, απάσης της αποπεράτων ιεραρχίας του χρόνου, ιεραρχών άλλων εκκλησιών, εκπροσώπων της ευαρτής του ληστής κυβερνήσεως, του εξοχοτάτου Πρωθυπουργού της Ελλάδος με τα νοτέρων εκλεκτών συνεργατών αυτού, της Βουλής των Ελλήνων, επισήμου αντιπροσωπείας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ανωτέρων πνευματικών ιδρυμάτων και άλλων προσωπικότητων του πολιτικού και διπλωματικού κόσμου της Διεθνούς Κοινότητος, του κλεινού άθωνος, πλήθου, στήρου και λαού εξ διαφόρων γεωγραφικών χώρων, προτού πάντα η Αποστολική Άφη και η Οικουμενική Εκκλησία επί την ίδια του Πατριαρχικού Άγγονος, όπως εκφράσει την θερμοτάτην αυτήν την ευχαριστία δια πάσα τάφτα στα συγκινητικά σε εκτοδίου σε εκδηλώσεις. Αλυσμόνιτε πάτερ και δέσποτα. Φεύγεις της μία στιγμή κοσμογονικών πέριξιμων αλλαγών. Μας φέρνεις πρόωρα, μας εγκαταλείπεις ορφανούς, των πατριαρχικών του θρόνων, των οποίων θαυμαστείως ετοίμησας και κυβέρνησας την Οικουμενική Νοοκάδα εν χρόνος, επιδεξίως, πράος και θεαρέστος. Αφήνεις πενκούσαν κλαδρεύτασαν σε ομογένεια και τους αναταπλάτη και λύκη της γης Ορθοδόξους και το ευτεδέσιμον γένος τα ιδεώδη του οποίου ως άστος διεικόνησας με τα θαυμαστής καρτερίας και τάδου και υπομονής και επιμονής. Εγκαταλείπεις εν τύχη του συγκούντας των ιερών συγχρονών του συναδελφού του ιεράσας. Αφήνεις οδυνόμενα και μετακρισμένους στοταλούς τα πνευματικά του δέκνα, τα οποία ηγάπησες αριθώς και επίδαξα την αιμονήνη στην φύλαξη των θερμοφυλών του ιερού του Βρυκέλου της Ορθοδοξίας, ποτέ από το χρέος μη κινούντα, αλλά ακολουθούντα τι το κυρινέο του Σταυρού και της Αναστάσεως. Όμως, πανσέβαστε αυθέντα και δέσποτα Δημήτριε, κοιμή σου ήσυχος των ύπνων του δικαίου τη συμπατριαρχική μονή του Βαλουχλή, την έξω των νικών της βασιλίδος τάφης πόλης. Συνεχίζον την ιερουργία υπέρ του θρόνου του Αργύρου,
έρχου και υπέρ ημών των περιλυπωμένων εν το κόσμο. Διαβεβαιούμε τα δε, ότι τα φυλάξαμε την παρακαταθήκη και το τεστόν παραδειγμά του και τα ιδανικά του και θα προσπαθήσουμε όσοι μην δύναμη και αντοχή να διακονήσουμε των ιερών του των θεσμών του Φαναρίου για να εκπέμπει το ηλαρόν του φως όπως εν διαπλώτητή του το εξέφευε εσύ προς όλη την οικουμένη. Δε πολύ κλαστε και πολύ σέβαστε και πολύ φίλητε πάτερ και δέσποτα. Συ, ο υπερπάντα άλλων ποιμένα, ταπεινωθείς και αλκύτας, υπέρ της ευθείας και της δόξης και της ενότητος της Αγίας Ορθοδοξίας και υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, αγάλου και εγώ που δικαίως εν τη δόξη την περί των θρόνων του εσπαγμένου αρνίου, του οποίου ευλαβείς αντικόνηση υπήρξες εν μέσω ημών διαδί. Δε μακάριε γέροντα, αναπαύω εν ειρήνη, οι φύλακες που τι εγκατέστησε στην ιερά κάθε έκοψη, γρηγορούν, φυλάσσονται φυλακά νυχτός και προσδοκώνται σαν άνθρωποι. Αιωνία του η μνήμη εν Ανδρία και τιμιότατε πατριάρχα. Αιωνία του η μνήμη σε σε προκαθήμενε στην Εκκλησία. Αιωνία του η μνήμη αλυσμόνητε πάτερ και δέσποτα. Δημήτριος και κίνητε, πατριαρχών πλέον, αυτού εις ανάπαυση, μιλιώνυμον έσχος, Amen.